Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1059. Είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα. Σελίδα 1059, η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός προς Φιλήμωνα, των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Απφίαν, την αγαπητήν, και άρχιπον των συστρατιώτημων και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε εν τες προσευχές μου, ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους. Για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού, του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησία να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ ότι ούτως ον ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του νησί μου. Ως της ήτο ποτέ άχριστος είσαι, τώρα δε είσαι και είσαι με, είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Σι δε αυτόν, του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, δια να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμης σου, δεν θέλησα να κάνω ουδέν, για να μην είναι το αγαθόν σου ως κατ' ανάγκη να λαϊκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρείς την προσώραν, δια να απολάβεις αυτόν δια παντός, ουχή πλέον ως δούλων αλλά υπερδούλων. Αδελφών αγαπητών, μάλιστα είσαι με, πόσο μάλλον δε είσαι και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τώρα λοιπόν αν έχεις εμέ κοινωνών, δέχτητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε αδίκησεν, ίστι, ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ, Παύλος, έγραψα με την χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι, αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρασού εν Κυρίω. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώσεις την υπακοήν σου, έγραψα προς εξεύρων, ότι και πλειότερον από τη λέγω θέλεις κάμι. Εν ταυτό δε ετοιμαζέμι και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θέλω χαριστεί σε εσάς. Σε ασπάζονται επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς και Λουκάς οι συνεργοί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν. Αλληλούια. Ο Απόστολος Παύλος έχει τελειώσει τα αποστολικά του ταξίδια, τα τρία, αλλά δεν έχει τελειώσει την αποστολή του, και η αποστολή του είναι να συνεχίσει και στα Ιεροσόλυμα, όπου πήγε και συνελήφθη, και στη Ρώμη, και να φτάσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι και τον οίκον του Κέσαρα, αλλά και σε όλη τη Ρώμη, να κάνει και ένα ακόμη ταξίδι μέχρι την Ισπανία, ύστερα να παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο και μάλιστα με μαρτυρικό θάνατο. Όμως τώρα βρίσκεται στη φυλακή. Είναι περίπου 60 με 64 ετών. Αισθάνεται κουρασμένος και γέρος. Η ζωή του μέχρι που γνώρισε τον Χριστό ήταν σε απόλυτη επιτυχία, ύψωση και δόξα ανθρώπινη. Από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό ήρθαν όλα τα κακά, οι άνθρωποι λένε της μοίρας του, εμείς λέμε της αποστολής που είχε προσδιορίσει ο Θεός για αυτόν. Ραβδίστηκε, φυλακίστηκε, μαστιγώθηκε, ναυάγησε, περπάτησε, οδυπόρησε, κουράστηκε, ονειδίστηκε, εξευτιλίστηκε,
κινδύνευσε μέχρι θανάτου, απελπίστηκε από τη θλίψη και να ζει, και τώρα με δεσμά φυλακισμένος στη Ρώμη συνεχίζει τη ζωή του. Όμως αγαπάει τον Χριστό και έχει καταλάβει ότι ο Χριστός πρώτον τον αγάπησε, αλλά έχει συνειδητοποιήσει και ξέβρει και στη να επίστευσε. Και εκεί στη Ρώμη γνώρισε κάποιον φυγάδα, τον Ονίσιμο που σημαίνει χρήσιμος, στον οποίον μίλησε για τον Χριστό, γιατί ήταν συγκρατούμενος του και συμφυλακισμένος του. Πίστεψε στο Χριστό και εκεί με έκπληξη άκουσε την ομολογία του Ονίσιμου. Την ομολογία πριν τον Χριστό, ότι ζούσε στις Κολοσσές, στο σπίτι ενός ανθρώπου που λεγόταν Φιλίμωνας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα πλούσιος άνθρωπος, είχε σκλάβους, είχε δούλους, αλλά ήταν χριστιανός. Και κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία, τον έκλεψε, πρέπει να του αφαίρεσε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων ή κάτι άλλο μεγάλης αξίας και δραπέτευσε. Αλλά όσα και αν έκλεψε, τελικά τάφαγε και βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τον Παύλο. Και εκεί γνώρισε τον Χριστό, αναγεννήθηκε. Πιστεύω ότι ο Παύλος βρήκε την ευκαιρία και τον βάφτισε εν ύδατη, κλείστηκε Πνεύματος Αγίου, και τώρα ο Παύλος βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και σκέφτεται τι πρέπει να κάνει. Ο Ονίσιμος γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμος, γιατί εκεί στη φυλακή μπορεί να τον υπηρετήσει. Αλλά και όταν βγει από τη φυλακή, γιατί βγήκε, και πάλι μπορούσε να τον υπηρετήσει. Απ' την άλλη μεριά, εκεί στις Κολοσσές, μακριά από τη Ρώμη, Κολοσσές είναι στη Μικρά Ασία, υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Φιλίμωνας, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό και αυτός από τον Απόστολο Παύλο, όταν ο Παύλος ήταν στις Κολοσσές. Η παράδοση λέγει ότι ήταν ο πρώτος ποιμένας της εκκλησίας των Κολοσσέων, στις Κολοσσές. Στην αρχή η εκκλησία ήταν στο σπίτι του και υπηρετούσε την εκκλησία αυτός, η γυναίκα του η Απφία και η κόρη του και ο γιος του, συγγνώμη, ο Άρχιπος, συστρατιώτης και σύνδουλη. Κάποια στιγμή ανάμεσα σε όλους τους δούλους και τους σκλάβους που ο χριστιανός τους φρόντιζε σαν καλός χριστιανός με μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ αγάπη, κάποιος φάνηκε τόσο πολύ αγνώμων που ενώ του έδειξε απεριόριστη εμπιστοσύνη ο Φιλίμων, αυτός εκμεταλλεύτηκε την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον έκλεψε και έφυγε. Σίγουρα θα τον πλήγωσε αυτό το Φιλίμωνα η αχαριστία, η αγνωμοσύνη των ανθρώπων, και δεν ξέρουμε και πόσο πολύτιμα ήταν αυτά που του έκλεψε. Ένας δούλος λοιπόν, στον οποίον κατοικεί ο Θεός, αλλά θέλει τώρα ο Θεός να τον κάνει σφόδρα αγαπητό του. Θέλει να του προσθέσει και κάτι άλλο. Είπαμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του. Και έχει πολλούς τρόπους. Αλλά οι τρόποι δεν είναι μαγικοί, έτσι. Οι τρόποι είναι με νουθεσία και με παιδεία. Αυτή την νουθεσία τώρα ο Κύριος στέλνει με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο Φιλίμωνα, και αυτή την νουθεσία ο Κύριος στέλνει δια του Ιησού Χριστού σε μας, τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία σήμερα. Και το πρόβλημα είναι πώς θα τη δεχτούμε, αν θα τη δεχτούμε. Και θεωρώ ότι όλοι θα τη δεχτούμε, αλλά όταν θα έρθει και η στιγμή της παιδείας, πώς θα την εκτελέσουμε. Γιατί η νουθεσία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά έρχεται και η στιγμή της εκτέλεσης. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε χαρούμενοι ακροατές του Λόγου του Θεού μόνο,
αλλά θέλει να είμαστε και εκτελεστές έργου. Και τώρα πρέπει ο Φιλήμωνας να γίνει εκτελεστής έργου σε αυτό το κάτι επιπλέον που ο Λόγος του Θεού το λέει «τρέμονται στο Λόγο μου». Και τώρα ο Λόγος του Θεού στον Φιλήμωνα έρχεται μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τον Φιλήμωνα τον αγαπάει πολύ, όχι με προσωποληψία ή δικαιοσύνη, γιατί έχει πληροφορίες, έχει μαρτυρίες ότι τα σπλάχνα των Αγίων αναπαύονται στο σπίτι του. Το σπίτι του είναι σπίτι τους. Η Εκκλησία όλη αναπαύεται στο σπίτι του. Είναι τόπος ανάπαυσης του Κυρίου. Οικοδομή οίκων Θεού στο σπίτι του ο Φιλήμωνας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Καθόλου μάλιστα. Είναι πολύ καλό. Γιατί ένας τόσο πολύ πλούσιος άνθρωπος, με δούλους, με δούλες, με επιχειρήσεις, να υπηρετεί τους φτωχούς χριστιανούς σαν πατέρας, σαν αδελφός, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός του έχει χαρίσει πνεύμα ταπεινού. Ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος να έχει ανοίξει το σπίτι του και να κλαίει με τους κλαίοντες και να χαίρεται με τους χαίροντες και να ταλαιπωρείται στην υπηρεσία των αδελφών, σημαίνει ότι ο Θεός αυτόν έχει χαρίσει καρδιά συντετριμένου και αποδεικνύεται, γιατί ο Θεός κατοικεί στο σπίτι του, καθώς έθεσε όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και την εκκλησία του μέσα στο σπίτι του. Δεν φοβάται τα χαλιά του, δεν φοβάται την καλοπέρασή του, δεν φοβάται την κούρασή του, την ενόχληση, δεν φοβάται τον ύπνο, μη χάσει, αλλά ένας άνθρωπος του οποίου το πνεύμα είναι ταπεινού ανθρώπου, όσο και αν τον υψώνει και να τον ευλογεί ο Θεός, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται, και είναι ένας άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι συντετριμένη, όσο και να τον αυξάνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ η καρδιά του συντρίβεται. Αλλά τώρα πρέπει να τον κάνει ο Θεός και σφόδρα αγαπητό του. Και το έχει προγραμματίσει όλο αυτό. Ο Θεός επέτρεψε να μπορέσει ο Ονύσιμος να τον κλέψει. Ο Θεός επέτρεψε να ευωδωθεί ο Ονύσιμος και να δραπετεύσει. Ο Θεός επέτρεψε να συλληφθεί ο Ονύσιμος και να φυλακιστεί. Ο Θεός επέτρεψε να βρεθεί ο Ονύσιμος δίπλα στον Παύλο. Ποιος οδήγησε τα βήματα του Ονύσιμου μέχρι το κελί του Παύλου? Ποιος άλλος από το Θεό? Ποιος οδήγησε το πλοίο μέσα στο οποίο ήταν ο Παύλος και ξεκίνησε από την Κρήτη να σταματήσει στη Μάλτα ακυβέρνητο? Ο Θεός. Και ο Θεός οδηγεί, κατευθύνει. Αδερφοί, ποιος σε έφερε σήμερα στην Εκκλησία? Ποιος σε έφερε μέχρι εδώ? Ποιος σε οδήγησε εδώ? Ποιος με οδήγησε? Να θυμηθούμε για ένα δευτερόλεπτο πώς γεννηθήκαμε, πού γεννηθήκαμε, πώς μεγαλώσαμε, τι έγινε και ποιοι ήταν αυτό. Ποιος μας έφερε εδώ? Ο Θεός, αδερφοί. Γιατί? Γιατί έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα έργο. Θέλει και ο Φιλήμωνας, που κι αυτός από που ξεκίνησε και που έφτασε, ο Θεός τον έφερε να τον κάνει σφόδρα αγαπητό, αλλά θέλει και τον Ονύσιμο. Τον άχρηστο, τον κλέφτη, τον δραπέτη, θέλει να τον κάνει και αυτόν σφόδρα αγαπητό. Πληροφοριακά σας λέω ότι διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ονύσιμο και αναφέρεται ότι ο Ονύσιμος ήταν ο ποιμένας στην εκκλησία της Εφέσου όταν εξορίστηκε ο Ιωάννης. Λέω, τι Θεός είσαι εσύ, τι κάνεις? Τον άχρηστο, τον σκλάβο, τον έκανες ποιμένα της εκκλησίας της Εφέσου, στη συνέχεια του Ιωάννη. Αλληλούια, αδερφοί. Ποια είναι η συνέχειά σου, αδερφέ?
αλλά θα είναι ένδοξη αν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ζητήσει σήμερα να σε κάνει ο Θεός σφόδρα αγαπητό του, που το θέλει αυτός. Το θέλει, το επιθυμεί για όλους. Και έχει ένα μέλλον ο Θεός, ένδοξο. Έχει ένα δρόμο ευλογημένο. Αλλά ο Θεός να μας βοηθήσει να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο. Και διαβάζει την επιστολή ο Φιλήμωνας, θεωρώ με μεγάλη έκπληξη. Ίσως τον είχε ξεχάσει. Ίσως είχε μείνει ένα αγκάθι στην καρδιά του. Γιατί είναι άνθρωπος. Ίσως τον θυμόταν, αλλά σίγουρα αν τον θυμόταν δεν είχε καλές αναμνήσεις. Τώρα όμως με έκπληξη διαβάζει. Επειδή και τη ζωή μου χρωστά σε μένα, Φιλήμωνα, και αν και έχω δικαίωμα να σου δώσω εντολή για το τι πρέπει να κάνεις, και σημειώστε ότι δεν απευθύνεται ο Φιλήμωνα ως Απόστολος, αλλά απευθύνεται ως δέσμιος, ως φυλακισμένος. Έχει απεκριθεί κάθε εξουσία. Έχει απεκριθεί κάθε δύναμη. Εκείνο που έχει κρατήσει ο Παύλος σε αυτή την ευλογημένη επιστολή είναι μόνο η αγάπη. Δόξα στο Θεό. Μόνο αγάπη έχει. Αυτό το γράμμα μόνο αγάπη έχει. Για το Φιλήμωνα, για τη γυναίκα του την Απφία, για το γιο του τον Άρχιπο. Μπορεί να έχει και άλλα παιδιά. Αλλά και για τον Ονίσιμο. Αλλά και για όλη την Εκκλησία. Αλλά πιο πολύ για τον Χριστό, τον οποίον αγαπάει με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Αδερφέ, αγαπάς τον Χριστό. Αν αγαπάς τον Χριστό, αυτό αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων, αν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου. Όλους όμως. Και πιο πολύ τους ελάχιστους. Και ακόμη πιο πολύ αυτούς που δεν τους αγαπάει κανένας. Αγαπάς τον Χριστό. Κύριε, σ' αγαπάμε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι κάφιση, αλλά γιατί το λέω, γιατί συντρίβεται η καρδιά μου κάθε φορά που το σκέφτομαι. Αγαπάω πολύ τον Χριστό. Αλλά θέλω σήμερα να αγαπήσω πάρα πολύ όλα μου τα αδέλφια, ιδιαίτερα τους ελάχιστους. Αμήν, αδερφοί. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Δεν ήρθε για τους πλούσιους, για τους φτωχούς ήρθε. Δεν ήρθε για τους υγιείς, για τους άρρωστους ήρθε. Δεν ήρθε για τους ελεύθερους, για τους δεσμίους ήρθε. Δεν ήρθε για αυτούς που βλέπουνε, για τους τυφλούς ήρθε. Δεν ήρθε για τους δυνατούς, για τους αδύνατους ήρθε. Εσύ για ποιον ήρθες? Ποιον θες να υπηρετείς? Γιατί χρεωστούμε να δίνουμε και να βάζουμε την ψυχή μας υπεραλλήλων. Ποιον όμως περισσότερο? Τους αδύνατους, τους φτωχούς, τους άρρωστους, τους ασήμαντους, τους ελάχιστους. Αν θέλεις να είσαι σφόδρα αγαπητός, δούλος, δούλη, γιος, κόρη, υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν και εγώ μπορώ να σε διατάζω, δεν σε διατάζω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όμως δια την αγάπην σε παρακαλώ, μόνο χάριν της αγάπης. Αυτή η όμορφη λέξη, αδελφοί μου αγαπητοί, αγάπη. Μόνο χάριν της αγάπης σε παρακαλώ. Εγώ ο γέροντας, ο Παύλος, ο δέσμιος για το όνομα του Χριστού, που είμαι τόσο μακριά σου, σε παρακαλώ για το τέκνο μου, τον Ονίσιμο, για τα σπλάχνα μου, τον Ονίσιμο. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαίνει σπλάχνα? Δεν το ξέρω, ένας γιατρός μου το είπε. Ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος, ο οξύτερος πόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος είναι ο πόνος των σπλάχνων. Όλοι οι πόνοι υποφέρονται. Οι πόνοι των στα σπλάχνα δεν υποφέρονται. Γι' αυτό και η χειρότερη πόνη είναι η γένα, γιατί ταράσσονται τα σπλάχνα της γυναίκας.
Και όταν λέει ο Παύλος τα σπλάχνα μου, λέει αυτόν για τον οποίο πονάω. Τον αγαπάω και πονάω. Τον πονάω. Πονάμε τους αδελφούς μας. Όχι μόνο τους αγαπάμε μια αγάπη έτσι επιφανειακή και αυτόν και εκείνον και τον άλλον και εκείνον. Πονάμε. Και πού φαίνεται ότι πονάς τον αδελφό σου? Στα γόνατα, στην προσευχή. Εκεί που δεν σε βλέπει κανένας, που δεν σε ακούει κανένας. Εκεί που είσαι μόνος σου. Με αυτόν που αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Τον πατέρα στον ουράνιο. Εκεί όταν τα σπλάχνα σου ταράσσονται. Σε διατάζω λοιπόν για τα σπλάχνα σου μου, λέει ο Παύλος, για το ανονίσιμο, το τέκνο μου, το οποίο εγέννησα στα δεσμά μου, που ξέρω ότι ήταν άχρηστος για σένα. Το όνομά του είναι χρήσιμος, αλλά ήταν άχρηστος για σένα. Και όχι μόνο άχρηστος, σε πλήγωσε, σε πόνεσε, σε έκλεψε, σε πρόσβαλε, σε ονίδησε. Έδειξε όλη την αγνωμοσύνη του. Ήταν ό,τι το χειρότερο σαν άνθρωπος για σένα. Που του δείξες την αγάπη σου, τη χριστιανική, την επιοικιά σου, την ανοχή σου, τη φροντίδα σου. Γι' αυτόν προσεύχομαι. Και όταν το διάβαζα σκεφτόμουν και έλεγα, άραγε υπάρχει κάποιος που να με έχει πληγώσει τόσο πολύ, για να τον ψάξω, να τον βρω, να τον αγαπήσω. Να σας πω την αλήθεια, δεν βρήκα πολλούς. Δεν βρήκα πολλούς. Κανα δυο όμως βρήκα. Κανα δυο όμως βρήκα. Και λέω τι ωραία που είναι για αυτούς τους κανα δυο να πονάω, να προσεύχομαι, να σπλαχνίσομαι. Πόσο θα αρέσει στο Θεό. Θα βρω την ευκαιρία. Να βρούμε την ευκαιρία, αδερφοί. Ιδιαίτερα αν αυτοί είναι αδελφοί μας. Μπορεί να μην ήταν τότε, να είναι τώρα. Ή μπορεί να ήταν και τότε, αλλά να είναι και τώρα. Ή μπορεί να ήταν τότε, αλλά να μην είναι τώρα. Πόσο αρέσει στο Θεό αυτό. Γι' αυτόν λοιπόν τα σπλάχνα μου, σε παρακαλώ, δέξου τον. Τον οποίον η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να κρατήσω, αλλά δεν κάνω αυτό που θέλω, ούτε αυτό που με συμφέρει, λέει ο Παύλος, ούτε αυτό που με ευχαριστεί. Γιατί αν τον είχα κρατήσει εδώ θα ήταν δούλος μου, θα με εξυπηρετούσε και μάλιστα θα το έκανα για λογαριασμό σου, επειδή εσύ δεν μπορείς. Τόσο πολύ με αγαπάει και τόσο πολύ τον αγαπάω που θα με φρόντιζε γέροντα όντα, μόνο μου, φυλακισμένο. Αλλά δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος τη δική του, την προσωπική του χάρη, ευχαρίστηση. Θέλει ο Χριστός να κάνει το Φιλήμωνα σφόδρα αγαπητό δούλο του. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού για την αγάπη. Γι' αυτό δεν θέλησα να το κάνω αυτό, έστω και αν ήταν για καλό σου. Αλλά θέλω ό,τι γίνεται να γίνεται εκουσίως. Δεν θέλω με το ζόρι να σου πάρω τον Ονίσιμο για δικό μου δούλο, υπηρέτη. Θέλω να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό αν με έχεις κοινωνό σου, αν με έχεις φίλο σου, αν με έχεις αδελφό σου, δέξου τον αυτόν σαν να δέχεσαι εμένα. Πώς δέχεσαι εμένα, έτσι να τον δεχτείς αυτόν. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει κάτι που είναι λίγο περισσότερο έντονο. Δέξου τον αδελφό σου όπως θα δεχόσουν τον Χριστό. Αγαπάτε αλλήλους καθώς όπως εγώ σας αγάπησα. Και αυτό είναι αδερφοί το μήνυμα το σημερινό. Ενώπιον όλων των δυνάμεων το λέω. Με παρησία, δέξου αδερφέ τον αδελφό σου σαν να δέχεσαι τον Χριστό, όποιος και αν είναι αυτός, μικρός, μεγάλος, σημαντικός, ασήμαντος,
ελάχιστος, φτωχός, αδύνατος. Δέξου τον όπως θα δεχόσουν το Χριστό στο σπίτι σου, στην καρδιά σου, στη ζωή σου. Και σαν εκκλησία, αδελφοί, σας παρακαλώ, ας δεχόμαστε αυτούς τους πληγωμένους, τους ταλαιπωρημένους, τους φτωχούς, τους άρρωστους, να τους δεχόμαστε όπως θα δεχόμασταν το Χριστό. Αλληλούια. Έτσι όμως. Έτσι. Με την ίδια πρώτον ταπείνωση. Με την ίδια αγάπη. Με τον ίδιο ζήλο. Με την ίδια φροντίδα και με την ίδια προσοχή και προσευχή. Όταν μπαίνει κάποιος, και θα μπαίνουν αδελφοί, δεν τους φέρνουν εμείς και δεν θα τους φέρνουμε εμείς. Ο Χριστός θα τους προσθέτει και θα τους φέρνει όταν μπαίνει κάποιος, όποιος και να είναι αυτός. Δέξου τον σαν να βλέπεις να ανοίγει την πόρτα και να μπαίνει ο Χριστός. Ποιος Χριστός όμως? Όχι ο ένδοξος, ο ταλαιπωρημένος, ο αναισθημένος, αλλά αυτός που δεν είχε ούτε είδος ούτε καλός. Ο πληγωμένος, ο νηδισμένος, ο δόκιμος ασθενειών, ο ματωμένος, αυτός που κάνει το θέλημα του Πατρός του για τη σωτηρία όλων μας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άκουγα την ημέρα τη Μεγάλη Πέμπτη αυτό τον ωραίο ύμνο για τη Σταύρωση του Χριστού, έκλαιγα ασταμάτητα και έλεγα: ο Χριστός, ο Ιησούς, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδασι τη γη κρεμά σας. Και είπα: για σκέψου, αυτός που κρέμασε τη γη, που έφτιαξε τα σύμπαντα, μικρό παιδάκι ήμουνα, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τον κρεμάσανε. Σήμερα όμως μας λέει κάτι άλλο ο Θεός, αδερφοί. Όποιος μπαίνει μέσα, να τον δεχτούμε σαν τον Χριστό, με σπλάχνα, σαν τον εσταυρωμένο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, τώρα το καταλαβαίνω όλο και περισσότερο, λέει: αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και εμένα δεν μου πήγαινε καλά, και κήρυτα και πρόσθετα και αναισθημένο, αλλά δεν είχα καταλάβει καλά. Ούτε και τώρα μπορώ να πω ότι τα έχω καταλάβει όλα, αλλά έχω καταλάβει αρκετά. Ο Χριστός θέλει εσταυρωμένο Ιησού να ξέρουμε, ταπεινό. Γιατί αυτή η θυσία μας πάει στον ουρανό. Αδερφοί, έτσι να δεχτούμε και έτσι να δεχόμαστε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά. Δεν θα τα καταφέρουμε. Αλλά θα ζητήσουμε από το Θεό χάρη να μας βοηθάει να τα καταφέρνουμε. Πεπιθώς λοιπόν, με μεγάλη εμπιστοσύνη στην υπακοή σου, έγραψα προς σε, ξέροντας ότι και πολύ περισσότερα από ό,τι εγώ σου λέγω εσύ θα κάνεις. Πολύ περισσότερα από ό,τι εγώ σου λέγω εσύ θα κάνεις. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να δέχεσαι στο σπίτι σου μεγάλους ανθρώπους και να τους υπηρετείς, και πόσο δύσκολο είναι να δέχεσαι στο σπίτι σου ελάχιστος και να τους υπηρετείς. Αλλά αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει: όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι του Χριστού. Όποιος δεν έχει το πνεύμα μου, λέει ο Χριστός, δεν είναι δικός μου. Και εμείς θέλουμε να είμαστε του Χριστού, αδερφοί. Γι' αυτό θέλουμε να μας δώσει το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα αυτό το ιδιαίτερο της αγάπης. Ώστε όσο πιο πολύ αγαπάμε
το Χριστό και τους αδελφούς μας, τόσο πιο πολύ θα μας αγαπάει και μας ο Χριστός, αλλά και τους αδελφούς μας. Αμήν. Θέλω να σας παρακαλέσω να σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της δόξης. Να μας κάνει μια εκκλησία σφόδρα αγαπητή. Που να έχουμε πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου. Και να τρέμουμε στο λόγο του τον Άγιο.